σας και καλώς ήρθατε στο Cooler. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με μουσική, γιατί η μουσική μας βοηθάει να σκεφτόμαστε αισιόδοξα, να χαμογελάμε και γενικότερα αποτελεί διέξοδο για πολύ πολύ κόσμο. Δώστε λίγο δυνατά. Πάμε δυνατά. Και σήμερα έχω να πω, να θυμίσω μέσα σε όλα που έχουμε να πούμε έτσι, ότι είναι Τσικνοπέμπτη, μην το ξεχνάμε. Μου έχετε στείλει επίσης μηνύματα τι θα κάνει η Ευαγγελία, με ρωτάνε εδώ πέρα σήμερα, γιατί όλα εντάξει, η επικαιρότητα είναι μέσα στη ζωή μας, εννοείται, μην το ξεχνάμε και όπως είπα και πριν, να τα βλέπουμε πολλά πράγματα αισιόδοξα, θετικά. Σήμερα είναι μέρα που βρίσκονται μαζί οικογένειες, τρώνε μαζί οικογένειες ή μεγάλες παρέες ή βρίσκονται γενικά τα σόγια, τρώνε, ψήνουν, τσικνίζουν, γελάνε, χαμογελάνε, έχουμε πει στο τριώδιο, άλλοι ντύνονται μασκαράδες. Εγώ δεν έχω και πολύ λατρεία, σας έχω πει πολλές φορές τις απόκριες, οπότε δεν πειράζει. Δεν θα την τιμήσουμε πολύ βέβαια τη συγκεκριμένη ημέρα, γιατί θα την τιμούσαμε αλλιώς με χορούς και πανηγύρια. Και θα φέρναμε εδώ και κανένα σουβλάκι, αν θες να πάμε να τσικνήσουμε κάτι να κάνουμε. Ναι, και εγώ ξέρω γλύφω, με έχεις ένα δίκιο. Δεν πειράζει όμως, γιατί η συγκεκριμένη ημέρα, σήμερα και χθες, όπως είπαμε και αύριο, είναι αφιερωμένη σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που πραγματικά. Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να κάνουμε ένα αφιέρωμα τριήμερο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε όλη την εβδομάδα για αυτό το θέμα. Όμως, όπως σας είπα, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Δεν πρέπει να μας βρίσκει με την πλάτη γυρισμένους. Γιατί όλο και αυξάνεται. Μιλάμε φυσικά για το bullying, για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό, την ενδοσχολική βία. Εν ώψη της 6ης Μαρτίου, λοιπόν, την Κυριακή που είναι, εμείς αποφασίσαμε χθες που είχαμε και καλεσμένη τη φίλη μας τη Βανέσα από το Χαμόγελο του Παιδιού. Σήμερα που εγώ θα είμαι μόνη μου, γιατί οι φίλοι μας, οι ψυχολόγοι από το Χαμόγελο του Παιδιού, έχουν βάρδιες και εννοείται δεν θέλαμε να αποσπάσουμε την προσοχή τους, ούτε να τους στερήσουμε από κάποιο παιδί που έχει την ανάγκη τους. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είμαι μόνη μου, θα την περάσουμε μαζί. Την ώρα μιλώντας για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό, θα διαβάσω τα μηνύματά σας, αυτά που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε χθες το μεσημέρι, χθες το βράδυ, για να πω την αν. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι, θα σας πω, βρήκα και ένα θέμα για να διαβάσουμε μαζί και να σας ενημερώσω με διάσημους στάρ του Hollywood, οι οποίοι έχουν πέσει στην σχολική τους ηλικία, έχουν πέσει θύματα bullying και έχουν εκμυστηρευτεί και έχουν πει και δημοσίως, έχουν μοιραστεί μάλλον δημοσίως τις ιστορίες τους, ώστε να αποτελέσουν και παράδειγμα, αν θέλεις, ή να κινητοποιήσουν, να αφυπνίσουν και να βοηθήσουν παιδιά που ίσως ενδεχομένως να έχουν το ίδιο πρόβλημα, ώστε να τους παρακινήσουν και να τους προτρέψουν να μιλήσουν. Γιατί όπως είπαμε χθες, πρέπει να μιλάτε. Αυτό το hashtag όπως σας έχω πει είναι «Μίλα τώρα», με τη βοήθεια του Χαμόγελου του Παιδιού. Θα κάνουμε και αυτό το θέμα σήμερα. Σας θυμίζω ότι η γραμμή είναι για να παίρνετε δωρεάν, να καλείτε από οποιοδήποτε τηλέφωνο. Ακόμα και αν αισθανθείτε την ανάγκη, μπορείτε να σταματήσετε σε ένα τηλέφωνο, σε ένα κατωτηλέφωνο της γειτονιάς σας, να μπείτε να πατήσετε 1056 και αμέσως να έρθετε σε επαφή με τον άνθρωπο που θα σηκώσει το τηλέφωνο, ο οποίος είναι γνώστης, είναι ψυχολόγος, μπορεί να χειριστεί κάποια πράγματα. Και πολύ σημαντικό να σας τονίσω ότι αυτοί οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από τις γραμμές, που για μένα τελούν λειτουργήμα, θέλω να σας πω ότι είναι νεαροί σε ηλικία, γιατί έτσι πρέπει να είναι, ώστε να αισθάνεστε και εσείς άνετα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά ρε παιδί μου, θες να εκμυστηρευτείς κάτι και σου λέει τώρα να πας στον ψυχολόγο, στον ψυχολόγο το είναι στο μυαλό σου, σαν ένα τύπο ο οποίος είναι γύρω στα 40, 50, 60 χρονών και είναι σαν μπαμπούλας μπροστά σου, σαν δάσκαλος ή σαν επικριτής, σαν οτιδήποτε. Πολλοί έχετε αυτό στο κεφάλι σας και λίγο διστάζετε και φοβάστε, μπα αυτό εκείνο που θα μου κάνει κήρυγμα. Όχι, ο ψυχολόγος δεν είναι σου κάνει κήρυγμα, ο ψυχολόγος είναι σε βοηθήσει. Και το Χαμόγελο του Παιδιού έχει επιλέξει να έχει άτομα πολύ νεαρής ηλικίας, ώστε να αισθάνεστε και εσείς οικεία μαζί τους και να μπορείτε να τους μιλάτε ακόμα πιο εύκολα. Από εκεί πέρα σας είπα, θα πούμε για τους διάσημους του Hollywood, θα ακούσουμε τις ιστορίες τους. Πότε δεν ξέρεις, μπορεί να ταυτιστείτε με κάποιους, μπορεί κάποιοι που ίσως αυτή τη στιγμή να μας βλέπετε και να βιώνετε σχολικό εκφοβισμό, να μην έχετε μιλήσει, να διστάζετε, να είστε σε δίλημα, να μην είστε σίγουροι αν θέλετε να το πείτε στον μπαμπά σας, στη μαμά σας ή στον καθηγητή σας ή και σε εμάς. Εμείς έχουμε πάρει άπειρα μηνύματα στο inbox του MAD TV και στο δικό μου προσωπικά. Δεν θα πω τις ιστορίες σας, ούτε εννοείται θα αναφέρω ποτέ ονόματα, αλλά με τον τρόπο μας θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε πάντα θετικά και αισιόδοξα, για να βοηθήσουμε κυρίως. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα, να επιστρέψουμε εδώ στο Cooler, να αρχίσουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας και να σας πω και τις ιστορίες των διασημών φίλων μας του Hollywood. You see this through, I hope that...
δυνατά. Ωραίο τραγούδι, σας το αφιερώνω. Εξαιρετική στίχη. Fast Car. Σε ένα remix καινούριο. Πολύ, πραγματικά, η στίχη είναι ένας και ένας. Και σε αφήνουνε, σου αφήνουνε, ρε παιδί μου, το περιθώριο να ονειρευτείς, να κάνεις εικόνες, να κάνεις όνειρα για το μέλλον, να σκέφτεσαι αισιόδοξα, έτσι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι μας. Για δώσε δυνατά, ρε Άγγι. Γιατί όλοι έχετε δικαίωμα να ονειρεύεστε. Αυτό που είπαμε χθες με τη Βανέσα εδώ, η λέξη κλειδί είναι το δικαίωμα. Όλοι έχετε το δικαίωμα να περνάτε όμορφα, να χαίρεστε την ελευθερία σας, να κάνετε όνειρα, να σκεφτείτε το μέλλον σας, να σπουδάζετε. Γενικότερα να λαμβάνετε τη γνώση που απαιτείται από το σχολείο και που θέλετε. Και γενικότερα να είστε ελεύθεροι και ωραίοι και να μην σας ενοχλεί κανένας. Δώσε την ατάγη μου. Τι ωραία στίχη. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο κούλερ. Άμα δεν τσεπέφτε και το φτυλό, δεν τα έκανε θάλασσα, θα ήταν τέλεια. Λοιπόν, άγαρπος μια ζωή, τι περιμένεις. Να σε άγαρπος θα μείνεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο κούλερ. Σήμερα, λοιπόν, υπενθυμίζω, μιλάμε ξανά για το bullying, για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό και τις μορφές του που αναλύσαμε χθες. Δεν θα αναλύσω κάτι εγώ, γιατί θα σας πω, δεν είμαι η αρμόδια να αναλύσω το θέμα και να το εξηγήσω ή να δώσω συμβουλές, γιατί δεν δίνω συμβουλές. Από τη στιγμή που δεν έχω δίπλα μου το κατάλληλο άτομο, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, τα παιδιά έχουν βάρδια εκεί και δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να σας αποσπάσω την προσοχή. Όμως αύριο θα είναι μαζί μας ψυχολόγος, δεν θα είναι η Βανέσα, θα είναι μια άλλη κοπέλα, λογικά θα είναι η Ρεγκίνα νομίζω, θα το μάθουμε πιο μετά. Και με πολύ χαρά θα συνεχίσουμε να αναλύουμε το θέμα για να μας δώσει και εκείνη τα φώτα της. Σήμερα όμως αυτό που θα κάνουμε είναι να ακούσω τη δική σας φωνή, να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα, να σας πω ιστορίες που έρχονται από το Hollywood για να δείτε ότι και οι διάσημοι φίλοι που τους θαυμάζετε όλους και τους βλέπετε και θεωρείτε ότι είναι και αψεγάδιαστοι και πολύ δυναμικοί και δεν μασάνε μία επειδή βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, επειδή είναι στη δημοσιότητα, και ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί bullying. Κανένας πραγματικά. Όλοι μπορούμε να λυγίσουμε σε κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε όλοι παντοδύναμοι και καταλαβαίνεις τώρα. Θέλω να σας υπενθυμίσω, μια στιγμή να διακόψω. 10.56 μπορείτε να καλείτε δωρεάν, ακόμα και αν δεν έχετε κάρτες μονάδες στο κινητό σας, γιατί καταλαβαίνω στην νεαρή ηλικία δεν έχετε την πολυτέλεια να έχετε σύνδεση στο κινητό σας, μπορεί κάποιοι να έχετε μείνει από μονάδες. Ωστόσο, αν θέλετε και χρειάζεται και έχετε την ανάγκη να καλέσετε, στο 10.56 μπορείτε να το καλέσετε δωρεάν. Μιλήστε λοιπόν τώρα, αυτό που θα βαρεθείτε να τα ακούτε από εμάς είναι το να μιλάτε. Μίλα τώρα. Από το χαμόγελο του παιδιού και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τους τη βοήθεια και ό,τι χρειάζεστε. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Εγώ αυτό που θέλω απλά να υπενθυμίσω είναι ότι τα παιδιά γενικότερα, τα ανήλικα παιδιά και τα παιδιά και του δημοτικού, αλλά όπως είπε και η Βανέσα χθες, μπορεί κάτι να ξεκινάει και από το νηπιαγωγείο, είναι πραγματικά μια πολύ ευαίσθητη πτυχή της κοινωνίας μας. Όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη θέση, έτσι, και όλοι έχουν δικαίωμα να ζουν ωραία και όμορφα και να μπορούν να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους και την προσωπικότητά τους και να έχουν ωραίες εικόνες στο κεφάλι τους και γενικότερα ωραίες μνήμες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπαμε ότι γι' αυτό το ρόλο εκεί παίζουν πολύ σημαντικό οι οικογένειες. Πραγματικά η οικογένεια πρέπει να είναι ακλόνητος πυλώνας σε κάτι τέτοιο, γιατί η οικογένειά σου θα σου δώσει τα εφόδια και από την οικογένειά σου παίρνεις τα περισσότερα ερεθίσματα και τα σχετικά και διαμορφώνονται πρότυπα και τα υπόλοιπα. Επίσης το σχολείο, που είναι πολύ σημαντικό, περνάμε τις περισσότερες ώρες μας όντας παιδιά στο σχολείο και από εκεί και πέρα ο περίγυρος, το περιβάλλον μας, αλλά όπως είπαμε τα περισσότερα παρατηρούνται, τα κρούσματα και όλα αυτά παρατηρούνται μέσα στο σχολείο. Εκεί πέρα λοιπόν που οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν μπορούν να παρέμβουν, καμιά φορά ούτε οι καθηγητές, όπως είπαμε, γιατί κάποια πράγματα δεν γίνονται μπροστά στα μάτια τους, δεν είναι ορατά αν θέλετε. Οπότε για να βοηθήσετε και να βοηθηθούμε και για να γνωρίζουμε, να είμαστε γνώστες ενός προβλήματος για να βοηθήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, να μιλάμε, να μην ντρέπεστε. Δεν είναι καθόλου ντροπή, δεν θα σε καθιστά ούτε αδύναμο, ούτε υπό, ούτε τίποτα. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι να μιλάς. Πραγματικά, γιατί έτσι θα δοθεί λύση. Όσο δεν μιλάς, δεν μπορεί να σε βοηθήσει και κανένας. Και συνήθως όταν είμαστε μικροί, δεν έχουμε τόσο την ικανότητα να σκεφτούμε πώς πρέπει να δράσουμε και πώς πρέπει να αντιδράσουμε και να λυθεί το θέμα. Κατάλαβες, εκεί μπορεί να γίνονται κάποια λάθη, κάποια πράγματα διαιωνίζονται και όλα αυτά μεγαλώνουν και μεγαλώνουν και μεγαλώνουν και κάποια στιγμή
είναι δύσκολο να βοηθηθείς. Λοιπόν, οπότε παίρνω τη θέση μου εδώ στον καναπέ, παρεούλα μέσα. Και πάμε να διαβάσω σιγά σιγά, θα ξεκινήσω με μήνυμα, να δω τι έχω διαβάσει λοιπόν. Τι δεν έχω διαβάσει μάλλον, ωραία λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα της Τζέννης, κάτσε να τα κυκλώνω κιόλας πια διαβάζω κάθε φορά. Η Τζέννη μη θέλησε λοιπόν να μας δώσει το δικό της μήνυμα για το bullying και χαίρομαι που θέλετε να εκφραστείτε και να μιλήσετε. Και γενικότερα με χαροποί που πραγματικά γράψατε όλοι και μας στέλνετε και πάρα πολλά inbox μηνύματα. Συνήθως λέει εκείνοι που είναι οι θύτες, τώρα αντιδράτουμε και της ευκαιρίας να σας πω γιατί και εγώ είδες χθες λάθος το έκανα, έτσι. Όπως μας είπε η Βανέσα, το πιο σωστό είναι να λέμε για το θήτη το άτομο που ασκεί ενδοσχολική βία και για το θύμα ότι που δέχεται ενδοσχολική βία. Μάλλον σαν όρι το θύμας και το θήτη δεν είναι ωραία, δεν χτυπάνε ωραία ακόμα και στα άτομα που το βιώνουν. Γεια σου ρε Άλεξ. Ο Άλεξ θέλω να σας πω ότι θα μπει τώρα να γράψει και αυτός μήνυμα για την ενδοσχολική βία, γιατί έχει παιδί, έχει τον Παντελή. Πε Άλεξ, εσύ έχεις παρατηρήσει ποτέ κάτι τέτοιο τώρα που ακόμα που ο Παντελής πάει στο νηπιαγωγείο, δεν πάει. Σε πολύ νεαρή ηλικία. Έχεις παρατηρήσει ποτέ να γίνεται τέτοιο πράγμα και σε τόσο μικρή ηλικία. Σε παιδική χαρά, ε. Αλήθεια. Δηλαδή τι γινότανε. Τα πιτσιρίκια μεταξύ των. Πιο μεγάλα παιδιά στα μικρά, ε. Κοίτα να δεις ρε παιδάκι μου. Αλήθεια, ε. Βία σωματική. Ωραία, κατάλαβα. Είδες όμως τώρα. Δηλαδή πραγματικά τα ακούς τώρα, σου λέει τώρα στην παιδική χαρά σου λέει τώρα. Πάει το παιδί του, το οποίο είναι πάρα πολύ σε μικρή ηλικία. Ο Παντελής πόσο είναι, 4. 4 και πάνε τα μεγαλύτερα που είναι τύπου 6, 7, 8 πόσο είναι και τους λέει μην ανέβεις την τζουλήθρα γιατί μετά θα. Για ένα απλό πραγματάκι, δηλαδή είναι με τσουλήθρα, εκεί θα είναι. Δηλαδή θα παίξουν και τα μικρά, θα παίξουν και τα μεγάλα. Δεν θα φύγει η τσουλήθρα. Πραγματικά ούτε η μπάλα θα φύγει, ούτε το γήπεδο θα φύγει, ούτε τίποτα. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Θα σου πω την αλήθεια μετά τον break. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα για να μην κόψουμε τίποτα και να διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα της Τζέννης μας και επιστρέφουμε να αναλύσουμε τα μηνύματά σας και το θέμα που σας είπα εγώ για το Hollywood. Ωραίο τραγούδι! Σία και David Guetta λοιπόν ενώνουν τις φωνές, τις δυνάμεις τους, μάλλον τη φωνάρα της η Σία και έφτιαξαν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραίος ρυθμός, αισιόδοξος, ανοιξιάτικος. Σας το αφιερώνω και αυτό, δώσω δυνατάκι μου! Και έτσι ωραία θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό και πραγματικά δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να πέφτει κανένας, ούτε να σκέφτεστε να κάνετε μαύρες σκέψεις, είτε οτιδήποτε, ακόμα και αν το βιώνει κάποιος, θέλω να σκέφτεται αισιόδοξα και θέλω μέσα από αυτή την εκπομπή να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πώς θα το εξαφανίσουμε. Αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο συσσαγωγικά. Όχι του να σκεφτόμαστε μίζερα και ό, και συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο που συμβαίνει και εγώ χθες με αυτά που άκουσα και με τις πόσες τηλεφωνικές γραμμές που φτάνουν στο χαμόγελο του παιδιού και με τα κρούσματα και με τα inbox που διάβασα που στεναχωρηθήκα πάρα πολύ γιατί βλέπω παιδιά, εδώ φίλους της εκπομπής, παιδιά που μας στέλνουν καθημερινά μηνύματα και μας λένε ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά την εξωτερική τους εμφάνιση, όσον αφορά την καταγωγή τους. Παιδιά, εντάξει, τώρα ζούμε στο 2016. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, και το θέμα των μεταναστών φυσικά θα μας απασχολήσει και μας απασχολεί, αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται άτομα οποιασδήποτε καταγωγής. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, θέλω λίγο να το κεφάλι μας να είναι λίγο πιο το μυαλό μας, λίγο πιο μπροστά. Είμαστε άνθρωποι που ζούμε στο 2016 με μυαλό, μορφωμένοι, με παιδεία θέλω να πιστεύω, έτσι. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ποιος κάθεται και μιλάει άσχημα σε ένα παιδί που έχω εγώ εδώ πέρα, που είναι από την Αλβανία ή από οπουδήποτε. Δεν κατάλαβα, πραγματικά. Δεν κατάλαβα τι μου τη δίνει αυτό το πράγμα. Ήθελα να σου πω ότι ήμουνα στη γενιά που είχε έρθει τότε το πρώτο ρεύμα των μεταναστών από την Αλβανία. Και εντάξει, είναι θλιβερό, είναι αυτό που συζητάγαμε με τον Άλεξ τώρα πίσω από τις κάμερες, ότι όλα δυστυχώς ξεκινούν από την οικογένεια. Δηλαδή, πραγματικά και λυπάμαι που θα το πω αυτό, αλλά ξεκινούν από την οικογένεια. Γιατί τότε, όταν εγώ πήγαινα στο σχολείο, ήρθε αυτό το κοριτσάκι. Θυμάμαι και πώς το λέγανε ακόμα, να ξέρεις. Δεν θα πω εννοείται στον αέρα. Ήτανε το μοναδικό στο σχολείο μας. Το μοναδικό. Δηλαδή, σκέψω το μοναδικό. Δηλαδή, σκέψω. Αν είχε και κάποια άλλα παιδιά σε άλλες τάξεις, θα μπορούσε να έχει παρέα. Αλλά ήταν το μοναδικό στο σχολείο, ήταν από την Αλβανία.
Λοιπόν, και τότε ήρθε η καθηγήτρια και λέει, ποιο παιδί θα ήθελε να μοιραστεί το θρανίο του, το θρανίο της, με την τάδε. Και φίλε, σηκώσαμε μόνο δύο άνθρωποι χέρι. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν κάτσει, κοιτάγανε κάτω, παίζανε με την κασετίνα τους, παίζανε με το βιβλίο τους και λέω, δεν είναι δυνατόν, πραγματικά. Και σηκώσαμε δύο άνθρωποι χέρι τελικά, με πολύ χαρά έχω να σας πω ότι κάθισε μαζί μου και καθόμασταν μαζί κάθε χρονιά. Και να σου πω και κάτι, ήταν και φοβερή μαθήτρια έχω να σου πω και με βοήθησε και σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, γιατί εγώ έχω καραφλιάσει με αυτά που διαβάζω από χθες, πραγματικά. Όμως, πριν πάω στο μήνυμα της Τζένις, θέλω να σας πω να μοιραστούμε την ιστορία της Τζένιφερ Λόρενς, η οποία την έχει εννοείται δημοσιοποιήσει και θα ακούσουμε τις ιστορίες για να παίρνετε και εσείς δύναμη και που ξέρετε μπορεί να ταυτιστείτε με κάποια διάσημη, κάποιο διάσημο του Hollywood και μπορεί και αυτό να σας παρακινήσει να μιλήσετε, αν πρέπει να μιλήσετε. Η Jennifer Lawrence, λοιπόν, είχε και εκείνη άσχημη εμπειρία από το σχολείο. Μάλιστα, λέει, θυμάται πως με μία κοπέλα, λέει, της είχε δώσει να μοιράζει τις προσκλήσεις για το πάρτι της, ενώ η Jennifer Lawrence, στην ουσία, δεν καλέστηκε ποτέ. Και όμως, λέει, όταν είσαι μικρό παιδάκι, λέει, αυτά τα πράγματα σου μένουν. Όπως εξηγεί, λέει, ηθοποιός, άλλαζε συχνά σχολείο, αφού κάποια ήταν πολύ κακά, όπως είχε αποκαλύψει στην εφημερίδα Sun. Αλήθεια, λέει, την έχουν δει τελευταία φορά. Ναι, εντάξει, αναρωτιέται εδώ πέρα το δημοσίευμα. Κατάλαβες τώρα και εκείνη, σκέψου τώρα τι θλιβερό που είναι να αλλάζει συνέχεια σχολείο, να μπορεί να μείνει σε ένα σχολείο, να έχει την ηρεμία σου. Και σίγουρα σε κάθε σχολείο αναπτύσσει και τις φιλίες σου, ρε παιδί μου. Δεν θες να τους χάνεις κάποιους ανθρώπους. Τώρα, άμα είναι να σε τραμπουκίζουν και να σου ασκούν ενδοσχολική βία ή εκφοβισμό, να πρέπει εσύ τώρα να πας να κάνεις όλη τη διαδικασία στο σπίτι, να πεις μπαμπά, μαμά, θέλω να φύγω, να πας σε άλλο σχολείο και να περνάς τα ίδια και στο άλλο σχολείο. Πόσο άσχημο. Είδες και η Jennifer Lawrence έχει να διηγηθεί κάτι τέτοιο. Πάμε στο μήνυμα της Τζένις μας, λέει, συνήθως εκείνη που είναι θύτες, έχουν ή προβλήματα στο σπίτι τους ή μπορεί οι γονείς τους να ασκούν βία πάνω τους, βεβαίως είναι πολύ πολύ πιθανό. Αυτό συζητούσαμε τώρα και με τον Άλεξ εδώ πέρα, μου έλεγε κάποια στιγμή ότι είχε πάει το γιο του στην παιδική χαρά και εκεί ο γιος του είναι εκεί στην ηλικία 3-4 χρονών, τα υπόλοιπα παιδάκια που έπαιζε ο γιος του ήταν κάπου εκεί και υπήρχε ένα παιδί 12χρονο το οποίο πήγαινε απλά και τα χτυπούσε, τους ασκούσε βία γενικότερα, τα τραμπούκιζε, τα κοροϊδεύε και αυτά. Και ο πατέρας εκείνου του παιδιού που ασκούσε την ενδοσχολική, ας πούμε, σε εισαγωγικά βία ή εκβιασμό ή οτιδήποτε, καθότανε στη γωνιά του, δεν κοίταζε καν το παιδί, δεν τον έλεγχε και δεν του έλεγε και τίποτα. Σε αντίθεση, γελούσε με αυτό που έβλεπε. Απαράδεκτα πράγματα. Βλέπετε εδώ, όλοι έχουμε να πούμε και μια ιστορία που είναι θλιβερό. Γι' αυτό εύχομαι όσο μπορούμε και ακούγονται αυτά τα πράγματα και τα συζητάμε εδώ πέρα, να βοηθήσουμε όλοι με τον τρόπο μας να τα εξαφανίσουμε. Σε μια κοινωνία τώρα του 2016 είναι κρίμα να ακούμε τέτοιες ιστορίες, πραγματικά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και δεν τους άφηνε τέλος πάντων να πάνε στη Τζουλίτρα και δεν τους άφηνε να πάνε στην Τραμπάλα, όπως είπα πριν. Παιδιά, όλα είναι για όλους. Η φύση είναι για όλους, η χαρά είναι για όλους. Μόνο ωραία και πώς σας πω, ωραία θα είναι να περνάμε όλοι καλά, οποιασδήποτε ηλικία. Άρα να ακούμε τέτοια πράγματα. Να τελειώσω το μήνυμα της Τζένις και πάμε σε ένα break ακόμα. Με εξοργίζει, λέει, πάρα πολύ αυτό το θέμα, γιατί η βία δεν είναι λύση. Και πολλά παιδιά καταλήγουν σε άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να το αναφέρω αυτό δημοσίως, Τζενάκι μου. Καλά, μην μιλήσω, λέει, για τους καθηγητές. Όσο και να λένε πως νοιάζονται, δεν ασχολούνται καθόλου. Ζωντανό παράδειγμα στο σχολείο μου και πολλά άλλα. Έχεις δίκιο και σε αυτό. Βέβαια, θα τους βάλουμε όλους τους καθηγητές σε ένα τσουβάλι, αλλά υπάρχουν και καθηγητές που γυρνάνε την πλάτη τους και δεν ασχολούνται. Θα συμφωνήσω μαζί σου, έχω ακούσει και εγώ παρόμοιες ιστορίες. Γι' αυτό και τους καθηγητές αξίζει να τους αναφέρετε και να τους ονοματίζετε κιόλας. Γιατί είπαμε, ο δάσκαλος κανονικά πρέπει να είναι λειτουργήμα, όχι επάγγελμα. Βάζω τα λεφτά μου πρώτη του μήνα στην τσέπη και γεια σας και δεν με ενδιαφέρει. Αλλιώς να μην γινώσουν. Πάμε σε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ να διαβάσουμε και άλλες ιστορίες από το Hollywood και να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα δικά σας. Επιστροφή εδώ στο Cooler. Περάσαμε στην τελευταία ενότητα της εκπομπής μας και θα πάω ευθύς αμέσως να σας πω μικρές ιστορίες που έρχονται από το Hollywood για να δείτε ότι πραγματικά και κάποιοι άνθρωποι τώρα τους έχουμε όλοι σαν πρότυπα, τους θαυμάζουμε, τους θεωρούμε ότι είναι πολύ δυνατοί, δυναμικοί, ότι δεν τους αγγίζει τίποτα που να είδες όμως ότι έχουν περάσει και αυτοί κάποιες ιστορίες και έχουν όλοι κάτι να πούνε για αυτό το κομμάτι. Η Kate Winslet επίσης έχει πέσει θύμα bullying, μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς του Hollywood, έχει κερδίσει και Oscar βραβευμένη. Είχε αποκαλύψει λοιπόν στο περιοδικό Marie Claire ότι είχε πέσει θύμα bullying στο σχολείο επειδή ήταν παχουλή.
αυτό που είπαμε πριν. Για την εξωτερική εμφάνιση, για τα κιλά. Κάποτε λέει, με είχαν κλειδώσει μέσα στην ντουλάπα. Κατά διαστήματα λέει η Κέιτ πως ακόμη και τώρα νιώθει σαν το κορίτσι με τις ανασφάλειες που ήταν τότε, ενώ θυμάται πως της είχαν δώσει στο σχολείο το παρατσούκλι blubber, που σημαίνει λίπος. Παιδιά, πόσο άσχημο αυτό το πράγμα. Να είσαι μικρό παιδί, να χαίρεσαι, να θες να πας στο σχολείο σου, να παίξεις με τους μαθητές σου, γενικά να χαρείς τη ζωή, ρε παιδί μου, γιατί τα παιδιά κάτι ψάχνουν. Είναι πιο ανέμελη και πιο ωραία ηλικία. Και να πηγαίνεις τώρα με αυτό το πράγμα, να σε κυνηγάει το παρατσούκλι λίπος, όπως λέει εδώ πέρα. Και λέει και η χαρακτηριστικά συγκεκριμένη τώρα. Ποιος γελάει, λέει, αυτή τη στιγμή μαζί μου? Κανένας, προφανώς. Επίσης, τα σκληρά κορίτσια, λέει, του σχολείου δεν πήγαιναν πολύ τη Miley Cyrus. Και η Miley Cyrus, λοιπόν, έχει αποκαλύψει πως κάποια στιγμή την είχαν κλείσει στο μπάνιο και ήταν παγιδευμένη. Χτυπούσα, λέει, δυνατά την πόρτα της τουαλέτας με τις γροθιές μου και κανείς δεν πήγε να τη βγάλει έξω. Μετά από μία ολόκληρη ώρα που έμεινε, λέει, κλεισμένη εκεί μέσα, κατάφεραν και την έβγαλαν. Εντάξει, πάρα πολύ άσχημες ιστορίες, αλλά εγώ θα σας τη διαβάσω για να καταλαβαίνετε, ίσως να παίρνετε κάποιοι και θάρρος αυτή τη στιγμή από αυτό. Η Taylor Swift επίσης, αυτή τη στιγμή όλοι τη λένε πριγκίπισσα της pop. Είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες καλλιτέχνηδες και μάλιστα και την τιμά το γεγονός ότι όπου μπορεί και όπου σταθεί βοηθάει, είτε οικονομικά είτε ψυχολογικά. Είχε, λέει, δυσκολίες να κάνει νέους φίλους στο σχολείο, αφού όπως είχε δηλώσει, λέει, η ίδια, πολλές από τις μαθήτριες πίστευαν πως ήταν περίεργοι. Βασικά, όπως λέει, η λέξη που χρησιμοποιούσαν ήταν ενοχλητική. Και συνεχίζει γενικά, λέει, αποκαλύψεις με τον τρόπο που τις έκαναν, λέει, bullying. Όπως όταν καθόταν να φάει το μεσημεριανό της, που όλοι φεύγανε, παίρνανε το μεσημεριανό τους και αλλάζαν τραπέζι. Και αυτό πάρα πολύ άσχημο. Δεν υπάρχει χειρότερο. Να πηγαίνεις να κάθεσαι κάπου και την ώρα που κάθεσαι να σηκώνονται όλοι και να φεύγουν. Συνεννοημένα, ό,τι χειρότερο. Εδώ, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, που είναι επίσης αγαπημένος σας, έχει πέσει, λέει, θύμα μπούλινγκ ως έφηβος, έχει αποκαλύψει ότι τον είχαν δείρει πάρα πολύ όταν ήταν πιο μικρός. Ήταν, λέει, ότι μπορεί να ήταν λιγάκι, λέει, χαζούλης, όταν αφού πίστευε μικρός, λέει, ότι μια επίθεση που ότι είναι μια επίθεση που δεν έχει προκαλέσει ο ίδιος. Προφανώς και δεν έχει προκαλέσει ο ίδιος. Και μετά, λοιπόν, μόλις ξεκίνησε να ασχολείται με την ηθοποία και είχε συμπεριφορά ηθοποιού, προκάλεσε, λέει, ακόμα περισσότερους ανθρώπους να τον χτυπήσουν, λέει. Δήλωσε, λέει, χαρακτηριστικά. Φαντάσου, έτσι. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα που έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινιάρες και είναι εκεί που είναι. Μπράβο τους όμως που πηγαίνουν και τα λένε. Επίσης, θα φανταζόσουν ποτέ ότι ο Batman, ο ηθοποιός που υποδίδεται τον Batman, ο Christian Bale, πάρα πολύ ωραίος ηθοποιός, αγαπημένος ηθοποιός, ότι όταν ήταν 13 χρονών έγινε ένα βράδυ έγινε star, αφού έπαιξε ταινία Empire of the Sun. Και όμως, λέει, και αυτός μπορεί να ήταν ο δημοφιλής μαθητής του σχολείου, αλλά δεχότανε bullying. Κάποια παιδιά, λέει, τον κλωτσούσανε και τον χτυπούσανε καθημερινά. Κατάλαβες, επειδή ασχολήθηκε με την ηθοποιία μικρός, έκανε κάτι, πέτυχε κάπου, έκανε μια ταινία και επειδή τον θαύμαζαν, οι συμμαθητές του δεν το άντεχαν και τον κλωτσούσανε. Και η πανέμορφη, επίσης βλέπω εδώ, η Ριάννα που την ακούσαμε πριν από τα νησιά Μπαρμπέιντος, επίσης, παιδιά, γιατί λέει, η Ριάννα μεγάλωσε στα Μπαρμπέιντος, είχε πέσει θύμα bullying γιατί ήταν πολύ ανοιχτόχρωμη. Το αντίθετο. Συνήθως πέφτουν θύματα bullying οι πιο έγχρωμοι και αυτή δέχτηκε bullying γιατί ήταν η πιο ανοιχτόχρωμη από τους μαθητές της. Είδες όμως, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Τέλος πάντων, αυτές ήταν κάποιες ιστορίες απλά για να σας τις πω, να τις ακούσετε κι εσείς σε περίπτωση που δεν έχετε διαβάσει, δεν έχετε ακούσει. Είναι καλό οι άνθρωποι που εκτίθενται, οι διάσημοι αν θέλεις, που τους αγαπάτε και κάποιοι είναι τα ειδωλά σας, πρότυπά σας, τους θαυμάζετε. Είναι καλό που βγαίνουν και μιλάνε για αυτά τα πράγματα, γιατί έτσι νομίζω ίσως μπορούν να σας βοηθήσουν λίγο παραπάνω αν έχετε κάποιο θέμα να ανοιχτείτε και να μιλήσετε. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα και αύριο θα μιλάμε για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό, την ενδοσχολική βία. Το hashtag μας είναι «Μίλα τώρα». Το χαμόγελο του παιδιού πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ, γιατί έχει αναλάβει όλη αυτή την ενέργεια να βοηθάει. Έχει ψυχολόγους, έχει πάρα πολλές γραμμές στο 1056, αν καλέσετε κι εσείς, αν χρειαστείτε βοήθεια, γιατί όπως είπε χθες και η Βανέσα, η ψυχολόγος που είχαν εδώ καλεσμένη, δεν χρειάζεται να είσαι το άτομο που δέχεται ενδοσχολική βία. Μπορεί να το βλέπεις, μπορεί να το παρατηρείς και να θέλεις να το πεις, να θες να συμβουλευτείς το πώς θα το αντιμετωπίσεις. Μπορεί να είσαι μπαμπάς, μπορεί να είσαι μαμά ενός τέτοιου παιδιού. Μπορεί να είσαι επίσης γονιός ενός παιδιού
παιδιού που ασκεί ενδοσχολικό εκφοβισμό. Και αυτό είναι σημαντικό. Γενικότερα, μην φοβάστε να μιλήσετε, γιατί μέσα από το διάλογο και μέσα από άλλου είδους λύσεις και όχι από τη βία, μπορούμε πραγματικά να καταφέρουμε να το εξαφανίσουμε αυτό το πράγμα και να μην ακούμε άλλα τέτοια θλιβερά. Να σας πω λοιπόν τώρα, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να κλείσουμε, ότι όλοι έχετε ακούσει, γιατί είπαμε, η μουσική είναι, μας φέρνει πιο αισιόδοξες σκέψεις, είναι η διέξοδός μας, μας γεμίζει με θετική ενέργεια και εδώ γίνονται πάρα πολλές ενέργειες στο MAD TV γενικότερα για να περνάμε καλά, να ακούμε πολύ μουσική και να γεμίζουμε με θετική ενέργεια. Ξέρετε όλοι το Bad Make for Music, Made for Music, το έχετε ακούσει, σας το λέμε συνέχεια. Μία από τις ενέργειές του είναι το The Boo, θέλω να σας εξηγήσω τι είναι αυτό. Η πύρα λοιπόν που παράγεται με τους δικούς της όρους, για αυτούς που ζουν με τους δικούς της όρους, είναι το, λέει, το, η πύρα είναι η μπάντη αγαπημένη μας και τώρα μιλάμε για το The Boo, ένα αποκλειστικό DJ set λοιπόν, από τους Playmen. Σε κρυφό, λέει, location, περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων. Μπορείτε να συντονιστείτε τώρα στο noisearena.gr και στην Bad Facebook page να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε προσκλήσεις και να παρευρεθείτε εκεί. Μπαίνοντας λοιπόν στη σελίδα της Bad στο Facebook βρίσκεται το ειδικό tab και δηλώνετε συμμετοχή. Bad Made for Music, The Booth, αν σας ενδιαφέρει η ενέργεια που σας είπα. Από εκεί και πέρα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε όμορφα και θετικά. Θέλω να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι αύριο θα έχουμε μαζί μας ακόμα μία ψυχολόγο από το χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε πει ότι αναφερόμαστε στο Μίλα Τώρα, μπορείτε να μπαίνετε στο milatora.gr αν θέλετε για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αν μπείτε γενικά στη σελίδα στο χαμόγελο του παιδιού θα δείτε όλες τις δράσεις τους και την ενέργεια. Αλλά αν μπείτε στο milatora.gr αποκλειστικά μπορείτε να δείτε ό,τι γίνεται και να ενημερωθείτε για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό και την ενδοσχολική βία. Εμείς θα το καλύψουμε και αύριο αυτό το θέμα, εν ώψη της 6ης Μαρτίου όπως σας είπα. Όμως θέλω να κλείσουμε. Ωραία. Θετικά, είναι μια όμορφη μέρα, ηλιόλουστη. Εύχομαι όλοι να είστε καλά, να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, γιατί σήμερα, όπως ήρθεστε σε αυτή τη χώρα, είναι Τσικνοπέμπτη, μαζεύονται όλοι, ψήνουν εκεί τα μπιφτέκια τους, τα κοψίδια τους, τις νοστιμιές τους, περνάνε όμορφες στιγμές και γενικότερα, αφού έχει και καλή μέρα έξω, χαίρονται τη βόλτα, ίσως και στην εξοχή, γιατί όχι. Λοιπόν, σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα, μόνο θετικά και αισιόδοξα. Ό,τι θέλετε να πείτε, ό,τι θέλετε να εκφράσετε, μπορείτε να μας στείλετε και εδώ σαν μήνυμα και στα private μηνύματά μας. Και αύριο θα είμαστε εδώ για να ολοκληρωθεί η εβδομάδα, αλλά και η ενότητα που έχουμε αφιερώσει αποκλειστικά εδώ στο MAD TV και στο Cooler για το bullying. Καλό μεσημέρι να έχετε, να περάσετε όμορφα και να χαμογελάτε.